Μήνυμα και συνέχεια, όπως έχω πει για όλους μου τους ορκισμένους πολεμιστές, για τα παλικάρια μου, αλλά και για τους πλανεμένους, που ήταν παλικάρια, τελικά ήταν τα παλικάρια της φακής, ή προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι. Θα πω ονομαστικά μερικά, τα οποία όμως δεν αφορά μόνο αυτούς που θα αναφέρω, αναφέρομαι σε όλους και θα πρέπει να μαζευτείτε γρήγορα και τα μυαλά σας, αλλά και να ξαναπάτε στο στόχο, στο σκοπό που ξεκίνησε όλος ο αγώνας όλων πριν μπείτε σε τέτοιες επιλείψιμες πράξεις, μη αναστρέψιμες, όπου θα μας κάνετε ή που θα με κάνετε να δώσω την τελική διαγραφή. Θα ξαναπώ και θα ξαναθυμίσω. Όποιος διαγράφει και με κάνει να τον διαγράψω, δεν θα έχει κανένα δικαίωμα και κανένα όφελος από την Ελλήνων Συνέλευση και δεν θα ξαναμπεί ποτέ και ούτε στην Ελλήνων Πολιτεία. Να είστε προσεκτικοί, γιατί εγώ και μόνο που το λέω θα το κάνω. Όπως έχει διαγραφεί ο Καζαμίας, τελειώσαμε με αυτόν, τελείωσε, δεν υπάρχει ούτε το όνομά του, σβήνει από κάθε πλάκα, από παντού. Είπα σε επόμενο ηχητικό, Πάνος Σόζος, τελείωσε τα φόπλακα, σβήνει από παντού. Όπου αυτοί είναι πρόεδροι και έχουν θέση θεσμική ή διοικητική, η κεντρική είναι υποχρεωμένη τώρα να αλλάξει τα συμβούλια, ακόμα και σε γραφείο που είναι μέσα, να ελέγξει αν το γραφείο μήπως ελέγχει τον πρόεδρο, όπως και στο Καματερό, ενδεχομένως στο Καματερό να έχουν βγάλει πρόεδρο που να ελέγχεται από παλαιότερα άτομα τα οποία είναι και έχουν δώσει επιλείψιμη συμπεριφορά. Να ξαναπάμε σε εκλογές, να βγει ένα προεδρείο πολύ ικανό σε δράσεις ώστε να τρέχει το γραφείο και τον κάθε οργανισμό Ελλήνων Συνέλευση. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Γιάννης Καλογερόπουλος, Βίκη Χαραλάμπους, Βασίλης Θοδωρόπουλος δεν ξαναμπαίνουν ποτέ των ποτών. Έχουν διαγραφεί. Μέχρι τώρα έχουμε μια πεντάδα. Αυτό θα μεγαλώσει μέχρι να καθαρίσουν τα πάντα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έδωσα δύο όρια. Στα τρία από μια εβδομάδα, στον Καζαμία του ξανά έδωσα δύο όρια να επαναρθώσει. Δεν επανόρθωσε. Και ο Πάνος ο Σόζος δεν χρειάζεται καν δύο όρια. Έβγαλε το μέσος του όλο. Γιατί έχω ηχητικά και αποδείξεις. Όλα αυτά που κάνω είναι με αποδείξεις και με ένα δίκαιο πραγματικά, το οποίο είναι στην Ελλήνων Συνέλευση και μπορεί να αποδειχθεί. Οτιδήποτε ώρα, τα ηχητικά που είναι ο Πάνος ο Σόζος, όχι όμως η Σόζου, γιατί ακόμα δεν έχει διαγραφεί, μπορούν να βγουν στον αέρα για όλες τις αποδείξεις, ώστε να τελειώνει. Ο Πάνος ο Σόζος, αν είναι πρόεδρος ή σε γραφείο στην Πετρούπολη ή οπουδήποτε άλλο είναι, να φύγει τώρα και να διαγραφεί από όλες τις σελίδες από παντού. Να διαγραφεί από όλες τις σελίδες και από παντού. Θα συνεχίσω να πω για τις σελίδες μας. Οι σελίδες που έχω ανοίξει και είναι υπό διαχείριση δικιά μου, τη Ελλήνων Συνέλευση και όπου είναι, αλλά και ό,τι σελίδα υπάρχει που έχει το όνομά μας, να παραδοθούν οι κωδικοί στην κεντρική. Και η κεντρική να έχει τους κωδικούς ώστε να βάζει διαχειριστές ικανούς. Όποια από τα στελέχη αυτά που έχει διαγραφεί ή που είναι να διαγραφεί, ή δείτε συμπεριφορές, να κάνετε αναφορά στην κεντρική, ποιος δεν συμπεριφέρεται με πολύ σωστή διαδικασία, γιατί έχω πει, οι προδότες μπορεί να είναι λίγοι, αλλά έχουν αρκετούς συνεργάτες, τους οποίους θα πρέπει να τους κόψουμε για το τεράστιο έργο μας και να μην είναι τρικλοποδιά στα πόδια μας. Συνεχίζω όμως για μερικούς ανθρώπους, τους οποίους θα προσπαθήσω, άμα το θέλετε, να τους συντονίσω, γιατί ίσως ξεσυντονίζονται ως δρολόγια και ως μηχανισμοί και δεν θυμώνται ούτε γιατί ορκιστήκανε, ούτε γιατί είναι στα γραφεία και παρασύρονται, άμα το θέλετε, της ελαφρότητας της στιγμής ή ας μην το χαρακτηρίσω αλλιώς. Είπα κάποια στιγμή για τον Καβαλά τον Βαγγέλη. Πραγματικά θα πω ότι ο Βαγγέλης είναι ένα άξιο άτομο. Ναι, δεν έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο και κάποια στιγμή, όπως του είπα, για να μου αποδείξω ότι έχει κάνει ένα μεγαλύτερο έργο από αυτό που του είπα, αυτό που του είπα ήταν σχήμα λόγου. Δεν ήταν το ακριβές ποσό του γραφείου, ούτε των ορκισμένων, ούτε των μελών. Βαγγέλη Καβαλά, συνεγινά μου, έλα να σου πω κάτι. Με μένα δεν είχες ποτέ προσωπικό και πραγματικά, για όλους τους συνέγινες το λέω, απανταχού της γεας, δεν υπάρχει κάποιος να λέει δεν τον γουστάρω, γιατί δεν έχω δικαίωμα να μην γουστάρω κάποιον. Δεν έχω τέτοιο δικαίωμα. Έχω το δικαίωμα να αγκαλιάσω τους πάντες, να τους βάλω όλους στην Ελλήνων Συνέλευση, από οποιαδήποτε δρόμο για να έρχονται.
Θα συμφωνήσω ότι η πολιτεία μας και οι κοινωνίες και η παγκόσμια κοινωνία αλλά και η κάθε τοπική κοινωνία είναι πληγωμένη, γεμάτη χαράγματα, γεμάτη ψυχοφάρμακα, γεμάτη ναρκωτικά, γεμάτη προβλήματα, γεμάτη πουστιά, παιδεραστία, καριολία, ανομαλία. Ζούμε σε έναν κόσμο που πάμε να φτιάξουμε. Εγώ θα συμφωνήσω ότι όλα είναι διαλυμένα γύρω μας και ο καθένας έχει χιλιάδες σουλές, χαρακές, θυμικά. Εγώ άλλωστε δεν έκανα διάκριση πουθενά, αν και έχω ακούσει πολύ άσχημα πράγματα. Εγώ δεν διάλεγα πελάτες, όπως διάλεγε η Χαραλάμπους και την έβριζα. Θα πω και αυτό. Όχι, θα το πω όταν θα κάνω άλλο ηχητικό. Έτσι λοιπόν θα συμφωνήσω ότι ερχόμαστε από δρομολόγια τόσο διαφορετικά, από σπίτια που μας πιέζανε, μας μάθανε, μας χαράξανε, μας παραδώσαν στις αποστασίες χωρίς να το θέλουν γιατί και αυτοί ήταν παραδομένοι. Θα συμφωνήσω ότι έχουμε χιλιάδες προβλήματα για να γίνει μια πραγματική ένωση στη βάση. Έτσι λοιπόν όλα αυτά κάποια στιγμή ξεπετάγονται από μέσα σας και όλα αυτά τα χαράγματα και όλα τα εμφυτεύματα που σίγουρα οι συχνότητες των αποστατών μας κουδουνίζουν και μας χτυπούν συνέχεια, βγαίνουν προς τα έξω, είτε με μυσαλλοδοξία, είτε με έπαρση, είτε με φιλοδοξίες, είτε με γελιότητες, με ανοησίες και λες εγώ το έκανα αυτό. Πώς το έκανα αυτό ρε Προστέφου, δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Κι όμως, συμβαίνει. Όμως θα πρέπει κάποια στιγμή, γι' αυτό χτυπάω τον καμπανάκι γρήγορα, διαφορετικά δεν γίνεται να κάνω χατήρια, ούτε να κάθουμε στη διαδικασία, ούτε το ποιος είναι πιο καλός, ούτε το ποιος, αν υπάρχει και αυτό, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, γραμμένα, τα καταστατικά μας είναι πολύ συγκεκριμένα, η δομή είναι πολύ συγκεκριμένη, ο πόλεμος είναι απέναντί μας, ο εχθρός είναι άλλος, δεν είμαι εγώ, δεν είναι γίνω συνέλευση, δεν είναι συνέγινέ σας. Σαφώς μέσα μας υπάρχουν καρκινικά κύτταρα τα οποία θα τα απομονώσουμε και πρέπει να προσέξουμε, να μην απομονώσουμε κάπου πλανεμένο κύτταρο, το οποίο ναι μεν είναι αδερφός μας, απλά δεν καταλαβαίνει ή το συνεπήρε η στιγμή ή τα λόγια του κάθε προδότη ή του κάθε τρελογιάννη, μουρλογιάννη, του Μιμίδη, γιατί ο Μιμίδης τώρα από εδώ και πέρα θα λέει ο Θουκυδίδης και ο Αριστοτέλης και να σας πω εγώ, και να σου φουσκώσει τα μυαλά, να πας με στον κρεμό, φεύγοντας από εδώ θα σε διώξω, δεν υπάρχει να ξαναμπεις, και θα πας εκεί έξω και θα κάνεις το μαλάκα. Και θα λες τι έκανα τώρα, το έχουν πάθει κι άλλοι, και ντρέπονται να γυρίσουν, και να γυρίσουν δεν τους παίρνω. Άρα θα είναι πολύ άδικο να σε στιγματίσω, να σε βγάλω, με έναν αγώνα που έχεις κάνει. Άρα λοιπόν, Γαβαλά Βαγγέλη, εγώ πραγματικά δεν έχω πει κάτι για σένα. Είπα από την ώρα που έκανες σαν άλογο που το έχει τσιμπήσει κάτι, έλεγες άσχημα πράγματα στον αέρα, έφτιανες κάποια πηγάδια και πρόθυμα έπαιρνες τη διαδικασία στα χέρια σου, λιδωρούσες και χλέβαζες όλο αυτό που έχει γίνει και έχει συμβεί, πρότεινες κάποια άλλα και συμφωνούσες με έναν προδότη ξεφτύλα, τον οποίον βλέπεις το σχέδιό του, βλέπεις το σχέδιό του και τον τριώνομα το θέλεις, αλλά και κάποιον συνεργατών. Πες μου κάτι ρε Βαγγέλη Καβαλά, αλλά και κάθε συνέλληνας, γιατί έχω πει ότι μιλάω σε ένα συνέλληνα, αλλά μιλάω σε όλους. Έχουν βγάλει χιλιάδες ψεύδι. Το Σόρα τον έχουν στο Ζαΐρ, είναι σε πρεσβεία, είναι σε Σαουδική Αραβία, είναι εδώ, τον έχουν εκεί και του βάζουν και λέει ό,τι θέλουν αυτοί. Μα είστε μαλάκες, ρε. Έχω κάνει 108 ηχητικά. Τι να μου πούνε τα ζώα που ξέρω τα παρά μέσα σας και τα παρά έξω σας. Και σας λέω ακριβώς ένα-ένα μόνομα. Δεν βλέπετε πόσο γελία είναι αυτά τα πρωτοτόσκυλα και σου λένε τις μαλακίες όλες. Δεν υπάρχει θνητός συνεγινές μου σε αυτό τον πλανήτη να με πάρει εχμένα εχμάλωτο και όμοιρο. Φτάσατε ρε συνέλληνες να σας λέει το παλιάλογο, το καραφλό ή η μπουμπούκα ή η σφολιάτα ή ο Μιμίδης για Golden Axes. Μα αφού εγώ δεν σας το είπα για Golden Axes. Εγώ δεν σας είπα ότι είμαι αντιπρόεδρος του Golden Axes. Αυτά τα ζώα μου πού να το μάθουν άμα δεν τους το έλεγα εγώ. Αντί να χαρείς που είμαι αντιπρόεδρος του Golden Axes, ο τρίτος πόλος, ρε Γιάννη Καλογερόπουλο, ο τρίτος κόλος της αδερφής σου, ρε. Για αυτόν λες. Της τρίτης σου αδερφής. Για ποιον πόλο λες, ρε. Για ποιον κόλο λες, ρε. Ζωντόβολο, υπάνθρωπε. Δεν χαίρεσαι. Όχι, θα μας παραδώσει. Πού να σε παραδώσω, ρε ζω. Δεν βλέπεις το ανώμαλο. Πόσα χάπια έχει πάρει. Αφού έχει μουρλαθεί, το έχει χτυπήσει τώρα. Τελειώσανε. Πάει αυτό. Δαιμονίστηκαν όλα αυτά τα μαλακισμένα. Αυτή την είχαν σταθερή ότι δεν θα βγω εγώ ποτέ. Ότι 6 μήνες δεν μιλάω. Πάει, τελειώσαμε τώρα. Το καθεστώς τους έλεγε αφήστε το σώρα, κάντε δουλειά σας εσείς. Και βγαίνω σε 6 μήνες και τους πήρα το κεφάλι. Δεν τα αντέχουν και τώρα πάνε σε άλλα ημίμετρα σενάρια. Δεν το βλέπεις. Μα τι φαντάστηκες. Περίμενα 6 μήνες να δω και εσύ ρε Καβαλά τι θα κάνεις.
και όλη η Ελλάδα να δω τι θα κάνετε. Δεν το βλέπετε τώρα? Δεν χαίρεστε που έχω χωρίσει στον ΟΗΕ? Δεν χαίρεστε που έχω τον Golden Access και είμαι αντιπρόεδρος? Και αν πεθάνει ο πρόεδρος ο μεγάλος, ο αρχηγός, ο Αρτέμις, ο Σωρός θα γίνει πρόεδρος? Όχι. Και λέει εκείνο το ζώο. Το ζώο, παιδιά, είναι ζώο. Αν δεν το βλέπετε ότι είναι ζώο, έχετε πρόβλημα. Είναι γονίδιο ζώο ο Πούστης. Και λέει ο Βρωμιάρης ο προδότης, και συμφωνούν και τα άλλα πρωτοτόσκυλα και οι συνεργάτες του. Εφόσον είναι, λέει, σε οργανισμό, το καταστατικό λέει ότι δεν μπορεί να είναι, λέει, σε άλλον οργανισμό. Πώς το διαβάσετε, λέει, το καταστατικό? Μα εγώ έχω 200 εταιρείες offshore. Είμαι σε 10 foundation. Θα ιδρύσω άλλα 1000. Θα μου πείτε εμένα πόσα θα ιδρύσω? Το καταστατικό λέει ότι στην Ελλήνων πολιτεία έχει το αξιοπίβερνο και ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να έχει άλλο αξίωμα ή να έχει έργο από τα έργα. Δεν μπορεί ο πρόεδρος να έχει έργα. Πρέπει τα έργα να είναι πάντα έξω από τον πρόεδρο. Μιλάει για την πολιτεία και αυτοί μιλάνε να θα έχω εταιρείες. Και θα ανοίξω κι άλλες 2.000 εταιρείες. Δεν σου κόβει κανείς το δικαίωμα. Αλλά ως αξίωμα ο πρόεδρος δεν μπορεί να έχει άλλο αξίωμα, να είναι και υπουργός οικονομικών, να είναι και υπουργός εργασίας, να είναι και... Δεν κατεβαίνει κάτω στη διοίκηση. Και δεν ασχολείται να πάρει κάποιο έργο και θέση σε έργο της κυβέρνησης. Μπορεί να πάει να ελέγξει, να κάνει ό,τι θέλει, να ξαναβγάλει διαδικασίες από την αρχή και να ελέγξει όποιον θέλει, να κατέβει όσο κάτω θέλει στη διοίκηση. Δεν μπορεί όμως να πάρει άλλο αξίωμα από πρόεδρος που είναι. Πώς διάλογο διαβάζει καταστατικό? Βρε ένα αμόρφωτο το ζωντανό. Τώρα έμαθα να διαβάζει και σας λέει λέξεις. Είναι το καθεστώς από πίσω και λέει κέντημα, λέξη-λέξη. Εσύ ρε γαβαλά μου, τι κάνεις ρε αγόρι μου? Ακούς το ξεφτύλα, ο οποίος και τα τρία τα παιδιά αυτά, αλλά και αυτοί που σήμερα είναι οι συνεργάτες των πρωτοτών και είναι απέναντί μου, ήτανε με μένα Αρτέμι μου και Αρτέμι. Σε αυτόν τον προδότη που σήμερα είναι προδότης και με πρόδωσε εμένα και την Ελλήνων Συνέλευση, σε αυτόν δεν έχω δώσει τα ψηφίσματα όταν του Αρτέμι του Σόρα τα ψηφίσματα? Γιατί τα έχει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ο Καλογερόπουλος? Άρα εγώ δεν τον εμπιστεύτηκα τον άνθρωπο. Δεν ήταν ο εμπιστός μου ο κύριος Καλογερόπουλος. Μάλιστα. Μέχρι και την προτελευταία μέρα πριν το δικαστήριο ήταν στην Αθήνα με τον γιο του. Καφέδες πίναμε. Γελάγαμε. Δεν υπήρχε κανένα θέμα με κανένα. Με τη Βίκη. Αφού η Βίκη πήγε στο δικαστήριο στην Πάτρα. Τόσο καλά. Με τον Βασίλη ήμασταν. Άρα δεν είναι δυνατόν αυτά τα τρία παιδιά τα δικά μου να είναι όλα λυμένα και να τους εμπιστεύομαι. Τα τηλέφωνα, τα αρχεία μου, τα γραφεία μου, τα έγγραφά μου, τα ψηφίσματά μου, τα ψηφίσματά μου. Προσέχτε, γιατί τα ψηφίσματα που είχε ο Γιάννης και που είχε και η Σόζου και όποιος άλλος είχε στην Ελλάδα και ο Λαμπράκης, δεν ήταν του Λαμπράκη, ήταν του Αρτέμι του Σόρα. Γιατί έλεγε το ψήφισμα Αρτέμι Σόρα. Δεν έλεγε ούτε Λαμπράκη, ούτε Καλογερόπουλο, ούτε του κάθε κεράτα απολύτης του γύφτου που σήμερα είναι προδότης. Ωραία παιδιά, Αρτέμις ώρας έλεγε. Άρα λοιπόν τηλέφωνα και πληροφορίες τέτοιες όλων των Ελλήνων, εσείς τις είχατε. Πώς γίνεται να σας πρόδωσα και να έχετε τις δικές μου πληροφορίες και τα δικά μου τα τηλέφωνα των ανθρώπων μου που για μένα ψηφίσανε, εμένα δώσαν υπογραφή, για εμένα λέει το έντυπο απάνω. Πώς βρε αγόρι μου, πώς, για εξήγησέ το μου. Σήμερα η Σόζου ή η οικογένεια δεν είναι, ο Πάνος ή το γραφείο ή το καματερό, μιλάνε για το αρχείο του Αρτέμι Σόρα, όχι της Ελλήνων Συνέλευσης. Η Ελλήνων Συνέλευση βάζει γραφείο του αρχείου του, σε ό,τι εξώδικα και ό,τι έχει κάνει. Αυτό το αρχείο είναι δικό μου. Και μιλάνε για το δικό μου το αρχείο και όλοι αυτοί είναι προδότες εναντίον μου και σήμερα μιλάνε και λένε εμένα προδότη αυτά τα γελία υποκείμενα και εσύ καθέσαι και τα ακούς και δεν ξεσηκώνεται το άδικο μέσα σου να τους πάσεις το κεφάλι? Η Βίκη δεν είχε χιλιάδες πράγματα και προσωπικά μου αλλά και της Ελλήνων Συνέλευση και χειριζόταν υποθέσεις? Η Νάνση δεν είχε αξιοδοτήσεις να πάει στην εφορία, να πάει στο δικαστήριο, να πάει για το ένα έγγραφο, να πάει για τ' άλλο? Τώρα μιλάει για νομιμότητα η Νάνση. Βρε καλά, είστε τρελοί όλοι. Μα καλά, έχετε τρελαθεί. Άρα αυτοί δεν ήταν οι έμπιστοι άνθρωποι? Μόνο αυτοί που έχουν έμπιστα στοιχεία δικά μου δεν μπορούν να μου προδώσουν. Εγώ τι δικό τους έχω να τους προδώσω? Δεν έχω κάτι του Βασίλη, δεν έχω κάτι της Βίκης, δεν έχω κάτι του Γιάννη, δεν έχω κάτι κανενός ή της Νάνση. Όλοι αυτοί που σας είπα έχουν δικά μου πράγματα και μάλιστα σε πληθώρα. Άρα αυτοί μπορούν να προδώσουν εμένα. Εγώ να προδώσω αυτούς
Πώς διάλογο να τους προδώσω, αφού δεν έχω κάτι δικό τους, δεν έχουν τίποτα δικό τους, ό,τι έχουν εκεί μέσα είναι δικό μου, είναι των εκείνων και δεν γίνεται να προδώσω εγώ γιατί αυτοί προδίνουν εμένα. Άρα καταλαβαίνετε τι διάλογο κάνετε και τι ακούτε και δεν τους έχει σπάσει κανείς το κεφάλι από τους συνέγινες. Και συνεχίζουμε και συζητάμε. Και φτάνουμε στο σημείο τώρα αντί να μαζεύουμε στρατό ολόκληρο ελάνιο να συζητάω με εσάς για να σας βάλω σε μια διαδικασία που το καθεστώς έχει επιτεθεί με αυτά τα ζωντόβολα τα οποία χρωστάνε όλα μαζί και έχουν κάνει τις συμφωνίες τους εκατέρωθεν ο καθένας κάτω το δοκούν για να καθαρίσει τη θέση του με τη μεγάλη ευκαιρία. Το ίδιο δεν έγινε και Μπιλαμπράκι. Όλοι αυτοί δεν πήγαν απέναντί μου. Τι είχαν αυτοί? Είχαν τίποτα? Για κοιτάξτε πώς ήταν απέναντι και τι λέγανε. Μας πρόδωσε ο Σόρος. Τι στο διάλογο σε πρόδωσε? Τι σου πήρε ο Σόρος και σε πρόδωσε? Για πες μου. Έτσι δεν κάτσαν απέναντι όλοι? Δεν θυμάστε όλη αυτή η ομάδα? Να βάγισαν όλοι και πήγαν απέναντι. Είδες όταν έρθει η ώρα και σε πληρώσει το καθεστώς ή τουλάχιστον είσαι τα σιωνόπεδα, μετά πώς κάνεις και λες ότι η λυθιότητα θέλεις. Μα δεν έγινε όμως η μοίρα τους. Πήγε, έκανε τρεις μαλακίες, έκανε τρεις συναντήσεις. Κάλεσε κόσμο, τη μία είχε 200, την άλλη 50, την άλλη 60, γεια σας, μετά έσβησε. Βλέπετε. Και τελικά τρελάθηκαν και όλα. Και περάσαν τα χρόνια και δεν έχουν τίποτα. Το ίδιο θα γίνει, παιδί μου. Αλλά τους επιτρέπετε ακόμα να συζητάμε για προδοσία τη στιγμή που τη βλέπετε τόσο πολύ μπροστά σας? Και εσύ, ρε Βαγγέλη, που είσαι κάνει ένα τόσο αγώνα, σε πείραξε κάποιος από τη θέση σου? Σου πείραξε κάποιος στο γραφείο? Ζήτησες βοήθεια και δεν ήρθε? Και μου ανέφερες εσύ τι έκανες? Πολύ καλά έκανες. Για σένα το έκανες. Για την Ελλάδα σου, για τους προγόνους σου, για τους απογόνους σου. Να το κάνεις. Τώρα γιατί φέρεσαι αντίθετα ανάποδα σε αυτό τον αγώνα, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχεις δώσει? Και κάθεσαι με εκείνο το διωγμένο το σκυλί που θα μιλάει στο κοτέτσι με τις κότες και θα είναι διωγμένος και καταραμένος. Και θα πριστεί το πόδι του τόσο πολύ που θα γίνει μεγαλύτερο από το Γιάννη. Έτσι όπως τα έχει κάνει τα πράγματα και έχει έρθει απέναντι στη δημιουργία. Εσύ, ρε Βαγγέλη, σου είπε κανείς να σταματήσεις? Σε ακύρωσε κάποιος? Σε πρόσβαλε κάποιος και δεν σε στηρίξαμε? Παραβγήκες για μένα απέναντι και γέλαγες. Και αν θέλουμε εκλογές και τι είναι αυτά στα γραφεία μας, και εγώ σκέφτομαι. Με έκανες να μιλήσω για σένα, αλλά δεν είναι μόνο εσύ, Βαγγέλη. Είναι χιλιάδες άνθρωποι. Ή χιλιάδες. Είναι αρκετοί οι συνέλληνες. Οι οποίοι μπήκατε σε αυτό το τρυπάκι. Και κοιτάτε να βγείτε γρήγορα, γιατί έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας. Πολύ μεγάλη διαδικασία, ιστορία. Με μεγάλο τεράστιο όφελος. Την ίδια μας την πατρίδα. Να μοιραστούμε όλα αυτά τα πλούτη και να συντονίσουμε όλους τους συνέλληνες μας. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Στη Λάρισα. Στη Λάρισα πρέπει να πάρετε όλη θέση. Ιδιαίτερα στη Λάρισα, όπου είναι ένας καρκίνος, όπου είναι και θύμα, μα το θέλετε, Καλογερόπουλο, Μιμίδη και Βίκη. Ο Καζαμίας είναι διαγεγραμμένος από παντού. Άρα, καθίστε, οθήστε δίπλα και παίξετε ή κάντε πλάκα. Οι υπόλοιποι όλοι, να συστρατευτείτε, πριν μπούμε σε διαγραφές. Να ξαναπώ. Άνθρωποι που διαγράφονται και που έχουν διαγραφεί από το φορέα και από την Ελλήνων Συνέλευση, αν έχουν κάνει και όπου έχουν κάνει εξώδικο με εταιρεία και προσωπικό τους, ακυρώνεται. Είναι εντολή και το λέω και για την κεντρική. Η κεντρική θα ακυρώσει όλα τα εξώδικα με εξώδικο και θα βγάλει τα εξώδικα στον αέρα των ακυρώσεων. Θα δείτε που έχω δικαίωμα. Και όχι μόνο 5 μέρες, όποτε θέλω. Δεν γουστάρω να ακυρωθείς και δεν θέλω να πάρεις τα χρήματα των Ελλήνων μου να ξεχρεώσεις. Εσύ προδότη που είσαι απέναντί μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, τέλος. Και μετά τράβα να συζητήσει. Δεν μιλάμε για χρηματογράφο τώρα. Θα καταλάβετε ότι η Ελλήνων Συνέλευση ελέγχει και τα χρήματα και τον πλούτο και τι κάνει. Εσείς που είστε μέσα, ξέρετε τη δύναμη όχι μόνο του εξωτερικού, αλλά και τις αποπληρωμίες. Οι άλλοι που δεν είναι, δεν την ξέρουν. Εσείς θα το γευτείτε. Η εφορία πρόθυμα θα σας νιώσει. Προδότες, προδότες. Για φανταστείτε. Να ήρθατε μέχρι εδώ, να κάνετε το εξώδικο, να γελάσετε, να κοιτάτε να μας προδώσετε κιόλας και να μας λιδωρείτε κιόλας. Όχι, ρε. Όχι, δεν γίνεται. Λιώσιμο. Εξώδικα ακύρωση σε όποιον έχει διαγραφεί. Όποιος διαγραφεί αυτά τα 5 τώρα τα λιώνεται όλα, ό,τι υπάρχουν και όπου υπάρχουν. Και ποτέ συνέχειες για να δούμε πώς θα βρεθούν. Συνεχίζω λίγο. Άρα η Λάρισα να συστρατευτεί, να μαζευτεί
και να πάρει θέση. Μην κάθεται με κρυφά μηνύματα. Να πάρει θέση επίσημα. Εμείς δεν κουστάρουμε να πει όποιος θέλει, δεν κουστάρουμε με την Ελληνική Συνέλευση και δεν θέλουμε και εκτός από την παρέτηση που δεν τη δίνουμε, διαγράφετε μας γεια σας. Να το πείτε και να αφήσετε τις πονηρές διαδικασίες, ούτε στο Facebook ούτε τίποτα. Να είστε παλικάρια στις αποφάσεις σας και στις επιλογές σας. Κάντε το. Είμαστε απέναντί σας, παιδιά. Όχι, δεν είμαστε Έλληνες. Ή δεν γουστάρουμε άλλο. Και εμείς δεν έχουμε λόγους να φέρουμε αντίρρηση. Η Νερούτσου η Ελένη. Ελένη Νερούτσου, σε βλέπω και κάνεις like στην Παπα-Νικολάου που είναι στο Υπουργείο Οικονομικών και είναι εγκόμενα δίθεν του Βασίλη. Ο Βασίλης κάνει το σαμάνο της Παπα-Νικολάου. Ο προδότης του προδότη και όλοι μαζί καήκαμε. Σου έχω φτιάξει το γραφείο στην Κεσαριανή. Είναι καινούριο. Ωραίο δωματιάκι κιόλας για πάρτι σου. Και τώρα σε βλέπω και κάνεις και γλύφεσαι και χαϊδεύεσαι με το Μιμίδη τον προδότη και με την Παπα-Νικολάου. Δεν είσαι για γυαλιά, Βρελένη. Και έχει και διατελέσει και πρόεδρος στη Δάφνη. Ελένη Νερούτσου, μαζέψου γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ανοίγεις το γραφείο το οποίο είναι ανοιχτό και έτοιμο, πας στην κεντρική να σε βοηθήσει και σταματάς να είσαι με τους προδότες και να χαϊδεύεσαι τόσο περίεργα. Κατάλαβες, Ελένη Νερούτσου? Ο Μαυρίδης, στην Κατερίνη. Ρε Μαυρίδη, μας έχεις βγάλει τα σκότια με μια ανάρτηση. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι κάθε 6 μήνες γίνονται εκλογές στην περιφέρεια? Δεν ξέρω τι θέλεις. Αλλά ρε Μαυρίδη, και παλιότερα είχα ασχοληθεί με σένα. Είχες βγάλει μια ανάρτηση κανένα 50 φορές. Τον Αρτέμι δεν τον χρειαζόμαστε, τα λεφτά μας τάβαρε, θα τα πάρουμε μόνοι μας. Και βγαίνω με μια ανάρτηση και σου λέω, ρε Ζωντόβολο, βρε Ζωντόβολο. Το καράβι έχει καπετάνιο. Σου είπε κανεί ότι πάει μόνο του ή πάει με τον αερά? Έτσι σου είχα απαντήσει. Από τότε μέχρι τώρα τα πήγες λίγο καλύτερα. Τώρα ξαναβγαίνεις και είσαι με τον Καζαμία. Δεν έχεις μυαλό δικό σου? Είναι καλό να μαζέψεις τον ποντιακό σου κόλο μέσα και θα στον εκόψω. Μαζέψου γρήγορα κάτι σε χρόνια στον αγώνα. Δικός μας είσαι, δεν λέω. Είσαι λίγο επιρρεπής σε πολλές γελιότητες. Μαζέψου και σοβαρέψου. Και έχεις και διατελέσει και πρόεδρος. Οπότε σοβαρέψου και για την περιφέρεια αλλά και για την περιοχή σου. Και κάτι άλλο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι έδωσες 10.000 στην Βασίλη. Εγώ γνωρίζω ότι δεν είχες πολλά χρήματα. Ωστόσο όμως, αν υπάρχει κάποια δωρεά στο γραφείο σου, δεν έχεις ενημερώσει την κεντρική διοίκηση και για ποιο λόγο έδωσες στον Βασίλη 10.000? Του τα χρώσταγες, του Θοδωρόπουλου? Τι ακριβώς κονέχεται εκεί μέσα? Η κεντρική να το ελέγξει αυτό. Και να ελέγξει και τέτοιες περιστάσεις γραφείων. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ωστόσο όμως, οφείλεις όχι μόνο να πάρεις θέση και να πολεμήσεις, γιατί έχεις φάει τόσα χρόνια στον αγώνα και δεν μπορείς να λες ότι δεν κατάλαβες. Να καταλάβεις γρήγορα και να πάρεις μια θέση. Ακόμα και απέναντι. Αντέχουμε να φύγεις ή αντέχουμε να μείνεις. Κοίτα όμως να μείνεις έτσι όπως πρέπει. Στο στόχο, στο σκοπό και χωρίς κανένα παράσιτο. Καθαρός όπως πρέπει να είσαι. Αγωνιστικός χαιρετισμός. Φτάνουμε τώρα πάνω. Πάμε λοιπόν κάπου αλλού, στην Μαρία Τζακίρη. Ρε Μαρία Τζακίρη, εσύ αγωνίζεσαι εκεί πάνω στα βόρεια πάρα πολύ. Έχεις κανένα έρωτα με τον Καλογερόπουλο? Έχεις κανένα έρωτα με τον Καζαμία? Σου είπε κανείς ότι θα κρίνεις τον αγωνιστή? Ποιον αγωνιστή? Βλέπεις κανένα αγωνιστή? Ένα λατσόλα βλέπεις που έχει ξαπλώσει κάτω και δεν ξέρει τι θα απογίνει. Και επειδή το θέσες και έτσι, λέει ψέματα ακόμα και στον εαυτό του. Για να σου μιλήσω, να δεις ότι δεν είναι αγωνιστής. Όταν ήρθες στην Αθήνα για αυτό το περιστατικό που είπα ότι ήταν άρρωστος με καρκίνο, ο λαιμός του ήταν σαν γαλοπούλα που είχε φάει καλαμπόκι και είχε πριστεί. Όταν έγινε αυτή η διαδικασία, μετά από 15 μέρες, 20, πήγε στο γιατρό και μου είπε εμένα ότι του έμεινε μια μικρή κιστούλα, αυτή που την είχε από παλιά. Είναι τόσο ξεφτύλας που δεν το αποδέχεται. Τουλάχιστον το θέμα της υγείας του, το οποίο είναι δικό του. Δεν του ζήτησε κανείς χρήματα, δεν του ζήτησε τίποτα, αλλά είναι τόσο αχάριστο. Τόσο γελίο το παιδί, έχει γίνει ένα γουρούνι όπως έχω πει, όπως έχουν γίνει οι άνθρωποι του Οδυσσέα στην Κυρκή. Και θα πρέπει να βρει τον τρόπο να ξαναγίνει. Ό,τι και να κάνει όμως, η Ελλήνων Συνέλευση τον έχει διαγράψει. Εσύ, Ελένη Τσακίρη, έκανα θέμα με τον Καζαμία ή με την Ελλήνων Συνέλευση? Όποιος βάζει παραπάνω τους προδότες από το στόχο, το σκοπό του και την Ελλήνων Συνέλευση, μπορεί να σηκωθεί να φύγει. Δεν μπορεί κανένας να βάζει παραπάνω από την ελληνικότητά του τον αγώνα του και την απελευθέρωση του από διωγμένους διαγεγραμμένους και μπορεί να σηκωθεί να φύγει. Θα μας λυπήσει πολύ το γεγονός μια τέτοια συνεγενίδα. Κοίτα να συγκροτήσεις το μυαλό σου γρήγορα, γιατί εγώ είμαι. Άρα γιατί πας απέναντι σε μένα?
Γιατί πας απέναντι στην Αγίου Συνέλευση. Σε πείραξε ποτέ η Αγίου Συνέλευση, Μαρία? Σε πείραξε ποτέ εγώ? Είχες κανένα θέμα με μένα? Και ιδιαίτερα τέτοιες ώρες που σε έχει ανάγκη το έθνος και που εσύ έχεις ανάγκη το έθνος. Δεν υπάρχει Καζανίας, δεν υπάρχει Καλογερόπουλος, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι διαγεγραμμένοι και οι προδότες είναι προδότες. Και μάθε να εκτιμάς τους πολεμιστές, όχι με τα κριτήρια τα δικά σου. Δεν σε νοιάζει τι έκανε, σε νοιάζει τι κάνει τώρα. Τι να συζητήσουμε, τι έκανες, τώρα τι κάνεις. Οπότε στο βωμό που θα πρέπει να με σκοτώσεις, μα η προδοσία έτσι είναι, ξαφνικά είναι. Να καταλάβω κάτι, ρε Μαρία. Δεν ξέρω αν είσαι χωρισμένη, αλλά μπορεί. Αλλά να πω κάτι. Ήσουν 30 χρόνια με τον άντρα σου ή ο άλλος με τη γυναίκα του και στο 31 ή στο 29 σηκώθηκε μια μέρα και έφυγε ή σε πούλησε ή σε πρόδωσε. Να κάτσεις να συζητήσεις τι ωραία πέρασες. Δηλαδή θα κάτσει αυτός που σε έχει προδώσει να σου συζητάει τι ωραία που πέρασες. Ωραία Μαρία, δεν θα τους πάει στο κεφάλι. Τώρα γιατί συζητάνε με αυτά τα γελιά υποκείμενα? Τι αγώνα κάνανε? Τίποτα δεν κάνανε. Τον ακυρώσαν τον αγώνα μόνοι τους. Το καταλαβαίνεις. Και κάθε αγωνιστής που θα προδώσει έχει ακυρώσει τον αγώνα του. Οπότε κάθεσαι και συζητάς με τον χωρισμένο που σε έχει πουλήσει και σε έχει διαλύσει να συζητήσεις τι πέρασες μαζί του ή να τους πάει το κεφάλι, θες, Μαρία, που σε πρόδωσε και που έκανε όλα αυτά τα άσχημα πράγματα. Οπότε τι διάλογο συζητάς τώρα? Ποιον καζάμια, ποιον αγωνιστή? Διαγεγραμμένος προδότης, γεια σας. Μια φορά προδότης, πάντα προδότης. Να προσέχετε όλοι. Να προσέξετε όλοι. Η Σόζουε, η Βίκη έχει μια εβδομάδα διορία να παρουσιαστεί στην κεντρική, να λύσει το θέμα. Εάν τα λόγια είναι δικά της ή αν τα λόγια τα έχει από κάπου και τα έχει υιοθετήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά από μια εβδομάδα έχει διαγραφή και στο καματερό να επισπεύσει η κεντρική γρήγορα να κάνει εκλογές, να μην ελέγχεται κανένα συμβούλιο και να μην νομίσει κανείς ότι έχει μαγαζί. Κανείς δεν έχει μαγαζί. Όλοι έχουμε το έθνος μας. Αν νιώσεις το έθνος όπως το νιώθουμε και εμείς, έχει καλώς. Τέλος τα γλυκόλογα και τα φυλάκια και τα δακρυάκια. Τα έργα μιλάνε. Χωρίς τα έργα δεν μας νοιάζει τα λόγια. Από την άλλη, θα σας πω και τούτο για να καταλάβετε όλοι πόσο κουτά φέρεστε. Και ιδιαίτερα με τις μαγνητοφωνήσεις. Οι μαγνητοφωνήσεις και τα ηχητικά είναι για να δούνε οι άλλοι τι έχεις κάνει που παίζεις το παιχνίδι των εντυπώσεων. Πόσο προδοτόσκυλο είσαι, γιατί ουσιαστικά το κάνεις για τους άλλους. Γιατί αν το κάνεις για σένα, δεν θα σου έτσι. Και δεν θα φερέσουν έτσι. Ούτε θα λέγεσαι άλλα πίσω και μέσα από κρυφές κάμερες και άλλα θα γράφες. Ακούστε συνέχεια. Πρέπει να ξέρετε όλοι ότι ό,τι κάνετε, ό,τι σκέφτεστε, ό,τι πείτε, ακόμα και ό,τι σκεφτείτε, στον αόρατο κόσμο γνωρίζουν όλοι. Και εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ίδιας της τεχνολογίας της δημιουργίας μας. Να το εξηγήσω. Βέβαια αυτά που σας λέω θα αποδειχθούν και στο μέλλον όσον αφορά, έτσι όπως γράφω, την δημιουργία, την αωμέγα, αλλά και τη δομή της, αλλά και τη μεγάλη διάσπασή της, την οποία θα τη δείτε μπροστά σας. Εάν γνωρίζατε όλοι, και αν μπορούσατε όλοι να το κάνετε και να γνωρίζατε, κανένας δεν θα έλεγε καμία ιδέα, κανένας δεν θα έλεγε ή δεν θα κρυβόταν πίσω από το δάχτυλό του και θα έκανε όλα αυτά τα γελία αποστατικά αποτελέσματα που παράγει καθημερινά και προσπαθεί να κρυφτεί στον υλικό κόσμο από το διπλανό του, για τη γυναίκα του, για το συνεγινά του. Ακούστε, είμαστε δομή και είμαστε δημιουργημένοι σε δυνάμεις που εσείς τα λέτε γράμματα, αλλά δεν είναι γράμματα, είναι σύμβολα. Γράμμα γίνεται όταν το παίρνεις από τον αόρατο κόσμο και το βάζεις πάνω στη γραμμή, γίνεται γραμμικό. Το γράμμα που εσύ το λες γράμμα, έγινε γράμμα την ώρα που το πάρεις από τον αόρατο κόσμο, προσέξτε τι λέω, και το ακουμπήσεις στο χαρτί σου σε μια γραμμή, γίνεται γράμμα γιατί πάει γραμμή. Πάει σε μια οριζόντια γραμμή ή σε κάθετη γραμμή. Τότε γίνεται γράμμα. Αλλά το γράμμα είναι σύμβολο που εσύ το βάζεις στο χώρο σου και το κάνεις γράμμα. Ωστόσο το γράμμα αιωρείται σε ένα σφαιρικό χώρο, άπειρο, όπου δημιουργείται και αναπτύσσεται τρισεκατομμύρια, κουατρίλιον, άπειρες φορές, όπου είναι άφθονα για να πάρουν όλοι. Με γνώμονα, αυτές είναι σταθερές που σας λέω και κρατήστε τις, με γνώμονα, ότι μόνο η ελάνια εθερική
η εθερική γραφή υπάρχει διότι μόνο και μοναδική δημιουργία είναι η ελάνια νομοτελειακή δημιουργία του ΑΩ με αποδείξεις. Έτσι λοιπόν και η εθερική ελάνια γραφή. Και γιατί τη λένε εθερική? Διότι είναι εθερική. Γιατί είναι στον εθερά. Δεν είναι κάπου σε ένα ράφι και πας και παίρνεις γράμματα και συντάξεις κείμενα και λέξεις. Μα είναι εθερική. Και η εθερική έχει συγκεκριμένα σύμβολα. Βεβαίως η εθερική είναι σε κατηγορίες, κυκλική, τετράγωνη, ρομική, τριγωνική, η γραφή, αλλά η εθερική, η μεσότητα είναι μία, που από εκεί απορρέουν όλες οι γλώσσες και από εκεί οι αποστάτες πήραν σύμβολα, αριθμούς, δικά μας, παραποιημένα, της κυκλικής, της τρίγωνης και της τετράγωνης, δικά μας όμως, δεν υπάρχει κάτι άλλο πέραν των ελλάνιων συμβόλων της δημιουργίας και δημιούργησαν τις άλλες γλώσσες. Θα τα δείτε αυτά. Τι θέλω να πω όμως ωστόσο. Όπως και να έχει όμως, χρησιμοποιούμε σύμβολα για να συντάξουμε σκέψεις, ιδέες και να αποτυπώσουμε οποιοδήποτε σχέδιο, σχήμα, έργο, κείμενο και επικοινωνία. Τα γράμματα που συντάσσουμε είναι 27 και σας τα έχουν κάνει 24. Όμως είναι 27. Όπως και να έχει όμως, όλοι μας χρησιμοποιούμε τα ίδια σύμβολα γραφής. Αλλά χρησιμοποιούμε και τα ίδια σύμβολα οι αριθμοί. Οι αριθμοί είναι σύμβολα γραφής. Προϋπήρχαν οι αριθμοί των συμβόλων γραφής. Που σημαίνει η πρώτη γραφή είναι η αριθμή και μέσα στους αριθμούς είναι όλα τα σύμβολα. Και μέσα στα σύμβολα είναι όλοι οι αριθμοί. Θα το δείτε και αυτό. Τι θέλω να πω. Άρα λοιπόν, όταν χρησιμοποιούμε τα σύμβολα για να επικοινωνήσουμε και να γράψουμε, ακόμα και να συντάξουμε κείμενο σκέψης, δεν χρειάζεται μόνο να γράψουμε. Ακόμα και αν δεν ξέρουμε να γράφουμε και ξέρουμε να μιλάμε, ουσιαστικά μιλάμε και λέμε ονομαστικά το κάθε σύμβολο και έτσι απορρέει μία λέξη, πρόταση, έκφραση. Άρα ακόμα και αν δεν γράφουμε, γράφουμε, άμα το θέλετε, στον αόρατο κόσμο, τις σκέψεις τις οποίες για κάθε γράμμα που μιλάμε και για κάθε γράμμα που γράφουμε, δεν το έχουμε σε κάποιο σιρτάρι ή μας δανείζει ο διπλανός μας, δώσε μου ένα α, δώσε μου ένα β, δώσε μου ένα ω, δώσε μου ένα 3, ένα 5. Ό,τι ώρα θέλει ο κάθε άνθρωπος που είναι δημιούργημα των ίδιων των συμβόλων και των αριθμών, τι κάνει? Πηγαίνει στον αόρατο κόσμο. Να ο αόρατος κόσμος και το αόρατο περιβάλλον. Δηλαδή πηγαίνει στον άειλο κόσμο και δεν πηγαίνει στον υλικό, δεν παίρνει από δίπλα του. Τα οποία όλα αυτά είναι στον ίδιο σας το νου μέσα. Άρα η επικοινωνία με τον άειλο κόσμο και με τον αόρατο κόσμο είναι μόνο στο νου. Το εργαλείο που κάθεται ο νους και η νόηση είναι το μυαλό. Έτσι λοιπόν, οτιδήποτε θέλει ο καθένας, πηγαίνει στον άειλο κόσμο, παίρνει ένα σύμβολο, 2, 3, 5, 50, 100, 200 και συντάσσει το σχέδιό του, συντάσσει το κείμενό του, συντάσσει τον προφορικό του λόγο. Ο προφορικός με το γραφό δεν έχει διαφορά, ο ένας είναι προφορικός, άρα αν θες κάποτε να το γράψεις, αυτό που έχει προφορικό το κάνεις γραπτό, είναι το ίδιο πράγμα, αυτό θέλω να πω. Έτσι λοιπόν, οτιδήποτε σχήμα σχέδιο και οτιδήποτε θέλεις να δρομολογήσεις, ή να σχεδιάσεις ή να πεις, είναι και πρέπει να πάρεις τα εργαλεία, που τα εργαλεία τι είναι? 27 γράμματα γραφής και 10 αριθμοί μαζί με το 0. Δεν υπάρχουν άλλα. Άρα αν βάλεις 27 και 10 είναι 37. Αυτά τα 37 εργαλεία τα έχει όλος ο κόσμος και όλα τα δημιουργήματα. Έχετε όλοι τα ίδια. Καμία σημασία εάν κάποιοι έχουν διφορούμενα σχέδια τα οποία όμως απορρέουν από τα δικά μας. Ας πάμε στα δικά μας. Άρα λοιπόν την ώρα που όλα τα δημιουργήματα, όλοι οι άνθρωποι, χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία. Δεν είναι ότι εσύ έχεις από το 1 έως το 0, ενώ εγώ δεν έχω ή έχω λιγότερους αριθμούς. Όλοι έχουμε τους ίδιους αριθμούς και όλοι έχουμε τα ίδια σύμβολα που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε, να εκφραστούμε, να χαράξουμε, να γιώσουμε και να αποτυπώσουμε ό,τι θέλουμε. Ακόμα και να υλοποιήσουμε ένα έργο, που σημαίνει έχουμε μια σκέψη, τη γράφουμε, την κάνουμε. Είτε είναι προδοσία, είτε είναι ανέλυξη, είτε είναι απελευθέρωση, είτε είναι οτιδήποτε. Ωραία. Εφόσον όμως χρησιμοποιούμε όλοι τα ίδια υλικά, όλοι πηγαίνουμε στον αόρατο κόσμο, παίρνουμε τα γράμματα, τα σύμβολα και τα γιώνουμε εδώ στον υλικό μας κόσμο. Αυτή η σύνδεση ανάμεσα στου υλικού σου κόσμου, του κορμιού σου, του σαρκίου σου, με τον αόρατο κόσμο είναι μια πόρτα ανοιχτή, αλληλένδετη. Ό,τι ώρα θέλεις για να φτιάξεις την άλλη μέρα άλλο κείμενο ή να συνθέσεις μια άλλη μαθηματική σύνθεση, αλλά και οι αριθμοί, την ώρα που είναι πολλαπλάσια των 27,
δηλαδή ένα κείμενο έχει 3.000 γράμματα, έχεις πάρει τα ίδια, αλλά δεν είναι το ίδιο που το αναπαράγεις. Είναι κάθε φορά όταν χρειάζεσαι, παίρνεις γράμμα από τον αόρατο κόσμο και το φέρνεις στο γήινο και το αποτυπώνεις στο χαρτί σου. Πιστεύω να έγινε κατανοητός. Όλοι μας λοιπόν, όταν εγώ γράφω ένα κείμενο, δεν μου δίνει ο διπλανός μου γράμματα. Πηγαίνω στον αόρατο κόσμο και παίρνω όσα γράμματα με αυθονία χρειάζομαι και θέλω και αριθμούς για να συντάξω το κείμενο της σκέψης μου και το αποτελέσματα το δημιουργικό που θα παράγω. Σωστά μέχρι εδώ. Έτσι. Έχοντας λοιπόν αυτή τη μόνιμη σύνδεση με όλο τον αόρατο κόσμο, αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι παίρνεις από τον αόρατο κόσμο με τη σύνδεση στον υλικό σου, ξέρουν όλοι τι πήρες και τι σύνθεσες. Άρα την ώρα που θα σκεφτείς, είτε το γράψεις σε χαρτί, είτε στο μυαλό σου, είναι μια αποτύπωση έκφρασης και εκδήλωσης στον υλικό σου κόσμο. Άρα ο αόρατος κόσμος ξέρει, χωρίς να παρεμβαίνει, με ελεύθερη βούληση, δεν σου στερεί το γράμμα να σου πει δεν σου δίνω 8 άλλο, ή δεν σου δίνω άλλο 9, ή δεν σου δίνω άλλο α, σου δίνει τα πάντα. Αλλά μπορείς να πας στον άπειρο αόρατο χώρο, όπου είναι τα ίδια εργαλεία που έχουμε όλοι, να πάρεις τα εργαλεία αυτά. Άρα όλοι χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία, 27 και 10, και συντάσσουμε τα κείμενα, συντάσσουμε τις εκφράσεις, τα σχέδια. Είτε τα σχέδια είναι να καταστρέψουμε κάτι, είτε το σχέδιο είναι να απελευθερώσουμε κάτι, είτε να παράξουμε δίκαιο, είτε να παράξουμε άδικο. Άρα λοιπόν, ό,τι παράξεις, ό,τι σκεφτείς, ό,τι γράψεις, ό,τι κάνεις, είναι αποτυπωμένο και το γνωρίζει ο αόρατος κόσμος, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με όλο τον υλικό κόσμο. Χωρίς να το γνωρίζετε λοιπόν, ο αόρατος κόσμος, ο άειλος κόσμος με τον υλικό κόσμο είναι ένα το περιβάλλον. Εσείς δεν ξέρετε αυτή τη σύνδεση. Αυτή η σύνδεση είναι καθημερινή. Πας όποτε θες και παίρνεις, είναι μια ανοιχτή πόρτα. Και από εκεί που παίρνεις και το τυπώνεις εδώ και το εκφράζεις και το σκέφτεσαι και το εκδηλώνεις και το υλοποιείς, ο αόρατος κόσμος ξέρει και τι είπες και τι έκανες και τι σκέφτηκες. Άρα, αν θες να μάθεις που ξέρω, ξέρω τι είπες, ξέρω που σκέφτηκες, ξέρω τι έκανες. Στην Ελλήνων Πολιτεία θα μάθετε πραγματικά, μπαίνοντας στην πραγματική ελάνια τεχνολογία των συμβόλων και των λέξεων αλλά και των δυνάμεων της δημιουργίας σας, θα ξέρετε τι είπε κάποιος. Θα ξέρετε πώς σκέφτηκε κάποιος. Θα ξέρετε πώς το έκανε και γιατί το έκανε. Δεν θα σας λέει άλλα και άλλα θα έχει κάνει. Η δικαιοσύνη στην Ελλήνων Πολιτεία θα δικάζει το άδικο γιατί θα ξέρει ποιο είναι άδικο. Δεν θα ψάχνει να βρει ποιος έκανε το άδικο. Θα ξέρει, απλά θα δικάζει το άδικο. Αυτή η διαδικασία να ενωθείτε με τον αόρατο κόσμο είναι ένα και το κάνετε ήδη. Αν γνωρίζετε όμως ότι μπορείτε να διαβάσετε και το τι έκανε ο άλλος και τι χρησιμοποίησε από συμβολικές δυνάμεις, γιατί όλα έχουν αποτύπωμα, όπως ξέρει ο αόρατος κόσμος, αν μπορείς να κινηθείς, βλέποντας λοιπόν ένα γραπτό σου, εκφράζοντας μια εκφώνησή σου, λέγοντας οτιδήποτε, μπαίνω αμέσως στο αποτύπωμα της συχνότητας που εσύ πηγαίνεις στον αόρατο κόσμο και παίρνεις. Άρα ξέρω και τι σκέφτηκες και τι έκανες. Είναι τόσο απλό, αλλά και τόσο δύσκολο το καταλάβετε. Μερικοί θα μπορείτε να το κάνετε. Άλλοι δεν θα μπορείτε. Μερικοί θα μπορούν πιο γρήγορα και πιο καλά. Άρα την ώρα που θα μιλήσεις και θα ακούσω τη φωνή σου ή θα δω το γράμμα σου ή θα δω τον τρόπο που χρησιμοποιείς τα γράμματα, θα μπω αμέσως εκεί που πήγες και πήρες. Και ποιος σου λέει ότι δεν μπορώ, να πάω και πιο πίσω ένα δω. Και τι πήρες χτες, και πριν ένα μήνα, και πριν δύο μήνες, και πριν τρεις μήνες. Όταν μπαίνω στη διαδρομή σου ή μπω στην κλίση σου ή μπω στον υπολογιστή σου, μπορώ να τα διαβάσω όλα. Έτσι ακριβώς είναι και η έκφρασή σου. Άρα μην απορείτε ότι μπορώ να γνωρίζω και τι είπατε χτες, και πριν ένα μήνα, αλλά και από τότε που γεννηθήκατε. Γιατί το ίδιο πάτημα, το ίδιο ίχνος, ο ίδιος κωδικός, από τον ίδιο δίωδο και από την ίδια πόρτα πηγαίνετε και παίρνετε κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε λεπτό που σκέφτεστε και οτιδήποτε, πάτε στο ίδιο ενεργειακό αποτύπωμα και παίρνετε σύμβολα για να συντάξετε γνώμες, ιδέες, τα πάντα. Άρα οι ηχητικές είναι οι επιβεβαιώσεις για να δουν οι συνέλληνες, γιατί όλα αυτά που κάνετε περί εντυπώσεων, άλλα λέτε, άλλα σκέφτεστε, κάνετε μια προδοσία και άλλα κρύβεστε, είναι για αυτούς. Σήμερα βλέπετε ότι χτυπάω εσάς, ενώ δεν χτυπάω εσάς. Χτυπάω την ίδια τη διαδικασία, την ίδια τη δολιότητα, το ίδιο το άδικο. Εγώ ξέρω ακριβώς, ξέρω τι νιώθετε.
δεν χρειάζεται να πω τις ίδιες λέξεις. Νιώθω το χρώμα της διαδικασίας αυτού που παράγεις ή που θες να παράξεις. Άλλα λες, άλλα παράγεις. Μη σου αδικεί στην Ελλήνων, στις μέρες της Ελλήνων πολιτείας που όλοι θα μπορούν να συνδεθούν, όχι μόνο με τα δικά τους αποτύπωματα, αλλά και με τα ξένα. Μίλησες, μπήκα. Έγραψες, μπήκα. Μόλις μπω στη συχνότητα τη δικιά σου, της έκφρασή σου, θα δω τι πήρες, θα δω τι έκανες. Θα τα δω όλα. Είναι εύκολο να το μάθετε να το κάνετε. Και τότε δεν υπάρχει να σου πω να μου πεις. Ξέρεις τι νιώθεις. Λες, έλα αδερφέ, άντε γεια, άντε παράτα μας. Συντονιστείτε όλοι. Δεν υπάρχει κάτι που μπορείτε να κρυφτείτε. Το χειρότερο είναι ότι αν ξέρατε ότι δεν μπορείτε να κρυφτείτε από εσάς τους ίδιους. Αλλά και όλοι ξέρουν. Αλλά ο μαλάκας που δεν ξέρει και το βλαμμένο που δεν ξέρεις εσύ και χασκογελάς σαν παγόνι, σαν πουλί του Αμαζονίου, δεν ξέρω αν πρέπει να σε φοβήσει ή να σε συντονίσει. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα μεγάλο χαστούκι που θα πρέπει να καταλάβεις τι συμβαίνει. Αγωνιστικούς χειροτισμούς. Συντονισμένοι όλοι μέχρι το τέλος. Όσοι αντέξετε, είμαστε εδώ. Όσοι δεν αντέχετε, ούτε εμάς, αλλά ούτε τους εαυτούς σας, μπορείτε να φύγετε. Αγωνιστικούς χειροτισμούς.